Το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει εκτός από τη σύμβαση Μακολέν και ποικίλες άλλες διατάξεις που στο σύνολό του συνιστούν μέρος του ψηφιδωτού ενός εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που παράγει και αναπαράγει τη σύψη, τη χειραγώγηση των αγώνων, τη βία και την ασυδοσία. Ενισχύει την νομοθετική και θεσμική στήριξη του αστικού κράτους στις επιδιώξεις επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο του αθλητισμού. Κατοχυρώνει το κυβερνητικό έλεγχο αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου. Ενώ ανοίγει διάπλατα η πόρτα της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της αθλητικής περιουσίας του λαού μας μέσα από πολυετή συμβάσεις παραχώρησης. Ζημιωμένος θα είναι ο ίδιος ο λαός, οι χιλιάδες νέοι και νέες γονείς, προπονητές και παράγοντες του αθλητισμού που το δικαίωμά τους στη φυσική αγωγή και άθληση, την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, θα εμποδιστεί μπροστά στη δίψα του κέρδους. Κατά συνέπεια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το σχέδιο νόμου επί της αρχής. Στο άρθρο 1 που αφορά τη σύμβαση Μακολέν, το ΚΚΕ θα δηλώσει παρόν. Η σύμβαση έχει διατάξεις που ενώ είναι στη σωστή κατεύθυνση, κατά πολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων και της βίας, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται δυστυχώς να τελεσφορήσουν, διότι έρχονται σε αντίφαση με τον ίδιο το χαρακτήρα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των αθλητικών ανωνύμων εταιριών για περισσότερα οικονομικά ωφέλη, το κέρδος. Η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση ότι στη διαρκώς αυξανόμενη τάση χειραγώγησης αθλητικών αγώνων οδήγησαν μεταξύ άλλων η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού είναι αδιανό πουκάμισο, αφού στις πιο κρίσιμες διατάξεις του σχεδίου νόμου, εκτός της σύμβασης, δεν ξεφεύγει από το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που έχει θωρακίσει την επιχειρηματική δράση στον χώρο. Αντιθέτως, τις ενισχύει και εισάγει καινούργιες πιο ευνοϊκές. Το ζήτημα δεν είναι να προστατεύσεις το νόμιμο από το παράνομο στοίχημα. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο τζόγος. Η μέχρι τώρα εμπειρία από παρόμοια μέτρα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι το παράνομο στοίχημα ζει και βασιλεύει όπως το ντόπινγκ που βρίσκεται πάντα δύο βήματα μπροστά από το αντιντόπινγκ. Είναι υποκρισία τα κροκοδίλια δάκρυα των άλλων κομμάτων για τη χειραγώγηση των αγώνων και τη διαφθορά, όταν όχι μόνο παραμένει άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο που τα νομιμοποιεί, αλλά το επεκτείνουν με την αντιοδότηση εταιριών του διαδικτυακού τζόγου, όπως το διαδικτυακό στοίχημα και τα λοιπά διαδικτυακά παιχνίδια, όπως το καζίνο, το πόκερ και διάφορες άλλες παραλλαγές του. Η παγκόσμια αγορά στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εκ των οποίων το 90% είναι παράνομα στοιχήματα. Όπως είναι φυσικό, αυτός ο τεράστιος τζίρος προσελκύει μεγάλα κυκλώματα χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων με στόχο τον παράνομο πλουτισμό από το στήσιμο αγώνων. Εκτιμάται ότι το 25% των αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως ελέγχεται από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Και ενώ όλες οι κυβερνήσεις μεριμνούν, θωρακίζουν και επεκτείνουν το στοιχηματισμό, η κατάσταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικότερα, έχει αντίστροφη πορεία. Επικίνδυνα γήπεδα, αθλητές εκτεθειμένοι χωρίς ιατρική περίθαλψη, με το ρίσκο αν θα τραυματιστούν, να χαλάσουν μια περιουσία ώστε να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης μέχρι και να χάσουν τη δουλειά τους. Οι συνοικιακές ομάδες μειώνονται. Η πρόσβαση στο άθλημα γίνεται δύσκολη για όλους. Άρα, για ποια αντιμετώπιση της διαφθοράς και της βίας συζητάμε, όταν οι ενέργειες αυτές δεν συνοδεύονται με παράλληλα μέτρα στήριξης του μαζικού λαϊκού αθλητισμού? Κανένα από τα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, στο πώς αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή της νεολαίας, για τις δομές και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της, για να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής. Τα ευχολόγια του κύριου Υφυπουργού για υγιή αθλητισμό δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Η κυβέρνηση αποσυνδέει σκόπιμα τα μέτρα κατά της βίας και της κυραγώγησης των αγώνων από τα μέτρα που επιβάλλεται να παρθούν για τη στήριξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτιών τους. Τα φαινόμενα διαφθοράς, η βία, θα υπάρχουν όσο ο αθλητισμός λειτουργεί σαν επιχείρηση. Θα υπάρχουν και τα στημένα, ο τζόγος, ο νόμιμος και παράνομος στοιχηματισμός και κυρίως θα καλλιεργείται η συνείδηση με τις αξίες αυτού του σάπιου συστήματος, δηλαδή όλα για την επίδοση, όλα για την πρωτιά, όλα για το κέρδος. Έχει γίνει συνείδηση ότι αν δεν έχεις υλικό κίνητρο, δεν αξίζει να ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό.
Κυρίες και κύριοι, για το ΚΚΕ ο αθλητισμός δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα και υποχρέωση του κράτους να το παρέχει δωρεάν σε όλους. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής και γενικότερης ανάπτυξης του λαού και συνδέονται ευρύτερα με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Το κεντρικό κράτος, δήμοι και περιφέρειες οφείλουν να παρέχουν δωρεάν ολοκληρωμένα σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές μαζικού λαϊκού αθλητισμού και φυσικής αγωγής ενάντια σε κάθε επιχειρηματική δράση και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο λαός και η νεολαία ειδικά, αθλητές, παράγοντες, γονείς, πρέπει να διεκδικήσουν και να πρωτοστατήσουν για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Αντίθετα, αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλες οι κυβερνήσεις είναι να διαμορφώνουν ένα πιο ευνοϊκό και υγιές, όπως λένε, επενδυτικό περιβάλλον, πόλο έλξης για το κεφάλαιο, λέμε εμείς. Γι' αυτό κάθε λίγο ανανεώνουν και προσαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, θέτοντας απλώς κάποιους κανόνες στο χώρο του εμπορευματοποιημένου, δηλαδή του επαγγελματικού αθλητισμού, ώστε να περιοριστούν ακραία φαινόμενα που χαλάνε την εικόνα του προϊόντος. Χωρίς να είμαστε αντίθετοι σε ζητήματα και μέτρα ελέγχου, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των εισιτηρίων, και αυτό το είχαμε πει και με την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν έφερε παρόμοιες διατάξεις ο κύριος Κοντονής στη Βουλή. Εν τούτης, επεκτείνει η κυβέρνηση τη λογική νόμου και τάξης με ποινικά μέτρα, μέτρα αστυνόμευσης και καταστολής ή με την επιβολή προστήμων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2, 3 και 4. Αν νομίζετε ότι έτσι θα πετύχει η εφαρμογή της σύμβασης, τότε είστε βαθιά νυχτωμένοι. Πιο ειδικά, το άρθρο 2 εισάγει την επιβολή προστίμου σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν είναι το αναγραφόμενο πρόσωπο. Είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μας, είναι φοροεισπρακτικό μέτρο και γι' αυτό το καταψηφίζουμε. Το άρθρο 3 για τα μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, κατά τη γνώμη μας το πιο σοβαρό άρθρο αυτού του μέρους, του μέρους Β. Παρόμοια διάταξη είχε εισαχθεί και κατά το παρελθόν, που κάθε άλλο απέτρεψε τα φαινόμενα βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Γι' αυτό άλλωστε και καταργήθηκε. Καταστρατηγείται κάθε έννοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια φυσικά της γενικότερης επιδίωξης για τη συρρήκνωσή της. Το καταψηφίζουμε και προτείνουμε την απόσυρσή του. Διαφωνία άλλωστε έχει εκφράσει και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με πρόσφατο έγγραφό της. Με πρόσχημα ένα υπαρκτό πρόβλημα, τη βία στα γήπεδα, που έχει κοινωνικά αίτια και τροφοδοτείται από τις ίδιες τις ΠΑΕ και τους ανταγωνισμούς τους, καθιερώνεται ένα απαράδεκτο γενικευμένο φακέλωμα από την αστυνομία, όχι μόνο των φιλάθλων στα γήπεδα, αλλά και οποιοδήποτε με μια αόριστη και επικίνδυνη πρόβλεψη μέσω μιας κάμερας κινητού, οποιοδήποτε πολίτη που μπορεί να την αναρτήσει στο διαδίκτυο και να θεωρηθεί ο συμμετέχων στα έκτροπα ότι συνδέεται με την αθλητική βία ή μέσω λήψης γεγονότων, άλλων γεγονότων, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 15. Επισημαίνουμε ξανά ότι τέτοια κατασταλτικά μέτρα, όπως έχει δείξει και η εμπειρία εφαρμογής τους, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της βίας, αλλά δημιουργούν ένα ακόμα πλήγμα στις λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα. Με το άρθρο 4, που τροποποιείται ο 27-25 του 99 περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και απαλήφει η κυβέρνηση τη διατύπωση λόγω του αποτελέσματος, του αγώνα, επεκτείνοντας τις διώξεις σε όσους κάνουν επεισόδια ανεξαρτήτως αν εισήλθαν στον αθλητικό χώρο λόγω του αποτελέσματος του αγώνα, ενώ επεκτείνεται η εφαρμογή των χρονικών ορίων εφαρμογής των σχετικών ποινικών διατάξεων για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας εκτός αθλητικών γηπέδων και όρων διεξαγωγής αγώνων για την αντιμετώπιση οργανωμένων συμπλοκών οπαδών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Η κυβέρνηση, δείχνοντας το πρόσωπό της εξ αρχής σε μια λογική νόμος και τάξη, θα αξιοποιήσει την εμπειρία αυτή για γενικότερη καταστολή των αγώνων και των κινητοποιήσεων. Άλλωστε, τα δείγματα γραφής της το επιβεβαιώνουν, όπως τα μέτρα ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους πρόσφυγες, στους φοιτητές αυτές τις μέρες. Εμείς λέμε ότι δεν παράγει ο αθλητισμός βία από μόνος του. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Τα κατασταλτικά μέτρα
πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση, τη βία, τον χουλιγανισμό, μεταφέροντας και εκτός γηπέδου, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία. Κυρίες και κύριοι, με τα λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο νόμου, αντί να συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς και της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, στην πράξη τα γιγαντώνει. Η διάταξη του άρθρου 5 για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και την καταψηφίζουμε. Με πρόσχημα την έλλειψη οργανωτών λόγω ζήτησης διαιτητών, η κυβέρνηση αναθέτει σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, σωματείων ή της ΟΜΑΕ να ασκούν καθήκοντα διαιτητή και κριτή στους αγώνες, όταν ο ίδιος ο διοικητικός απολογισμός της ΟΜΑΕ του 2018 ξεκάθαρα κάνει λόγο για 1688 διαιτητές πιστοποιημένα στελέχη, ενώ αναμένονται άλλα 221. Δεν έχουμε πιστεί ότι ο μηχανοκίνητος αγώνας είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα αθλήματα, όπως και ο διαιτητής είναι διαφορετικός από ό,τι στα άλλα αθλήματα, για να δικαιολογεί τη διάταξη αυτή, η οποία προβλέπει, όπως ανέφερα προηγουμένως, καθήκοντα διαιτητή και κριτή σε μέλη διοικητικών συμβουλίων. Σαν να λέμε δηλαδή να παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι να είναι διαιτητής ο αρχόν του αγώνα ή ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος. Από πού και ως πού η ασφάλεια του αθλήματος διασφαλίζεται με την διπλή ιδιότητα ελεγκτή και ελεγχόμενου? Πώς είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος ομοσπονδίας να είναι ταυτόχρονα και διαιτητής? Ποιος θα τους ελέγξει σε περίπτωση κακής διαιτησίας? Η δικαστική και πειθαρχική επιτροπή, που οι ίδιοι έχουν φροντίσει να ορίσουν, άρα και να ελέγχουν? Αν δεν απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά, εύλογα μπορεί να μιλήσει κάποιος για χειραγώγηση και έλεγχο του αθλήματος από ελεγχόμενους, και μάλιστα με τη βούλα της νομιμότητας. Μπορεί, κύριε Υπουργέ, να μην είστε δικαστής, αλλά εισηγήστε νομοθέτημα και οφείλετε να διερευνήσετε τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές όμως τις έχετε κάνει ψωμοτήρι, όπως για παράδειγμα την υπόθεση της Νοβάρκη. Γιατί τόση επιλεκτική ευαισθησία? Όπως επίσης, μιας και ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το Ράλι Ακρόπολη, οφείλετε να διερευνήσετε τη σκανδαλώδη υπόθεση του Ράλι Ακρόπολη, που παίζονται πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, χρήματα του δημοσίου. Είναι τόσο εξόφθαλμα φωτογραφική διάταξη, που κατά την άποψή μας πρέπει να αποσυρθεί και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με τα σωματεία, τους αθλητές, χωρίς αποκλεισμούς. Με το άρθρο 8 η κυβέρνηση καταργεί το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ενώσεων. Με δημοκρατικό μανδύα και με πρόσχημα τις βέλτιστες πρακτικές του δυτικού κόσμου, όπως ακούστηκε σήμερα εδώ, επιβάλλει περιορισμούς στην εκλογή των εκπροσώπων των ελληνικών αθλητικών ομοσπονδιών για τις θητείες, τον αριθμό των θητιών, τα όρια ηλικίας, επιχειρώντας ευθεία παρέμβαση στις διοικητικές τους υποθέσεις. Για να είμαστε βέβαια ακριβείς, τους περιορισμούς και τις θητείες τις νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και απλά η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει την πράξη. Μάλιστα, ο κύριος Αυγενάκης επιχείρησε προχθές στην Επιτροπή να διαστρεβλώσει την ουσία του καταστατικού της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού, προφανώς για να τεκμηριώσει τη θέση του για την ορθότητα της διάταξης λόγω έλλειψης ουσιαστικών και ορθών επιχειρημάτων, λέγοντας ότι πάνω από κάθε ομοσπονδία κράτους είναι η νομοθεσία κράτους. Αποκρύπτει ότι η νομοθεσία του κράτους περιορίζεται, και είναι λογικό, μόνο στη σύσταση μιας εθνικής ομοσπονδίας, δηλαδή για το καταστατικό, και δεν παρεμβαίνει στις θητείες και στα όρια ηλικιών. Εάν το καταστατικό μιας εθνικής ομοσπονδίας δεν συμβαδίζει και αντιτίθεται στο καταστατικό της αντίστοιχης διεθνής ομοσπονδίας, της οποίας είναι μέλος, τότε αποβάλλεται, όπως έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση του Κουβέιτ. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυρωτάς, λέγοντας στην Επιτροπή ότι η FIFA έχει οθετήσει τις 3 θητείες maximum για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Φέρνει ως παράδειγμα τη FIFA, γνωρίζοντας όλη το βίο και την πολιτεία της, που αλλάζει τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια σαν τα πουκάμισα, λόγω των σκανδάλων προφανώς. Μπράβο, συγχαρτήρια. Η ίδια η ΔΟΕΜ επιστολή της, τόσο το 2013 όσο και το 2018, ξεκάθαρα προτείνει την εναρμόνιση των εθνικών ομοσπονδιών με μια σειρά από προτάσεις της, διατηρώντας την αυτονομία τους. Αν πράγματι είστε τόσο ευαίσθητοι για τις θητείες, γιατί δεν δέχεστε να εφαρμοστεί και στους βουλευτές? Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η διάταξη αυτή περικλείει όμως κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Αύριο, με πρόσχημα την καλή νομοθέτηση και με το παράδειγμα της παρούσας διάταξης,
να εφαρμοστεί στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην εκλογή δηλαδή των εργατών στα διοικητικά συμβούλια των συνδικάντων του. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Είναι άλλο πράγμα να προτείνει μέσα από εσωτερική διαδικασία, κατοχυρώνοντας θητείες και όρια ηλικίας στο καταστατικό, και άλλο να στο επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Το ΚΚΕ ποτέ δεν ήταν αρνητικό στην ανανέωση των προσώπων. Η επιβολή από τα πάνω και κόντρα στο αυτοδιοίκητο δεν αποτελεί τεκμήριο ανανέωσης και εισιτήριο για την ανάδειξη άλλων προσώπων στα διοικητικά πράγματα των ομοσπονδιών. Την ανανέωση την καλλιεργείς, τη δημιουργείς, καλλιεργείς προϋποθέσεις συμμετοχής, αίρεις εμπόδια που σήμερα φαντάζουν ανυπέρβλητα, εφορίες, αφημοί, φορολογικές ενημερότητες. Αποθούν όσους θέλουν να συμμετέχουν ενεργά. Δίνεις κίνητρα συμμετοχικότητας, ενισχύεις τη χρηματοδότηση, δημιουργείς υποδομές. Η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για όλα αυτά. Επιβάλλεται, κύριε Υφυπουργέ, η απόσυρση της διάταξης και η έναρξη μιας ουσιαστικής διαβούλευσης με τις ομοσπονδίες και την ΕΟΕ, προκειμένου να εξευρεθεί λύση που να διασφαλίζει την αυτονομία του, αλλά και για τα γενικότερα θέματα που αφορούν την ενίσχυση του σωματιακού αθλητισμού. Η πρόταση του ΚΚΕ εδράζεται στην ανάγκη ως όριμου πλέον αιτήματος της εναρμόνισης των καταστατικών των ομοσπονδιών με τις διεθνείς ομοσπονδίες των οποίων είναι μέλη. Το πώς, πότε και με ποιες ασφαλιστικές δικλείδες μπορεί να δρομολογηθεί μόνο με ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, σεβόμενοι το αυτοδιοίκητό τους και σε κάθε περίπτωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο του 2020. Με το άρθρο 10, μάλλον θα πάω παρακάτω γιατί δεν προλαβαίνω, με το άρθρο 11 σε σχέση με τον έλεγχο των ανωνύμων εταιριών από τον αθλητικό νόμο 27-25 του 99, άρθρο 75, η εποπτεία των ανωνύμων εταιριών είναι τρισυπόστατη ως προς τη σύσταση, τροποποίηση του καταστατικού τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως προς άλλα ζητήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και ως προς το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με το νόμο 43-48 του 18 αφαιρέθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της σύστασης των περισσότερων ανωνύμων εταιριών και της τροποποίησης του καταστατικού τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και πέρασε στις περιφερειακές της έδρας των ανωνύμων εταιριών. Μόνο για ορισμένες κατηγορίες έμεινε ο έλεγχος νομιμότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν θέλετε να κρατήσετε τον έλεγχο νομιμότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα μπορούσε να το κάνει ο ίδιος ο νόμος 45-48 του 18. Δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να το προβλέπει για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο νόμος. Άρα, μεταφέρεται αυτό τον έλεγχο νομιμότητας όχι στις περιφερειακές ανώτητες, αλλά στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα και ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος των ανωνύμων εταιριών που προβλέπεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι δειγματοληπτικός. Εμείς θέλουμε έλεγχο σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Και τέλος, σε σχέση με την ΕΟΕ, η οποία μετατρέπεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού, θα το καταψηφίσουμε. Μετά από 125 χρόνια λειτουργίας δρομολογείται η ιδιωτικοποίησή του. Δεν διασφαλίζει απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, κινητή και ακίνητη περιουσία θα περάσει στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Παναθηναϊκό στάδιο, κολυμβητήριο, εγκαταστάσεις αρχαίας Ολυμπίας και άλλα. Και φυσικά θα αξιοποιηθούν από τους επιχειρηματίες οι αγώνες Ολυμπιακή, Μεσογειακή, Χειμερινή, Ευρωπαϊκή, Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας. Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕ πρόκειψε μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο και εγκρυπτό από τους 54 εργαζόμενους, οι οποίοι μετά από 30 χρόνια δουλειάς κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, και οι μόνιμοι και οι ΔΑΧ. Το ΚΚΕ το καταψηφίζει, προτείνει να αποσυρθεί αυτή η διάταξη και να παραμείνει η ΕΟΕ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολό τους να παραμείνουν, να διασφαλιστούν τα εργασιακά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, να στελεχωθεί η ΕΟΕ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά. Με επιπλέον προσωπικό. Και κλείνοντας, για το ΚΚΕ, η πραγματική εξυγίαση του αθλητισμού προϋποθέτει την κατεδάφιση αυτού του σάπιου οικοδομήματος που έχει τα στηρίγματά του σε μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικούς και αθλητικούς παράγοντες με τους οποίους διαπλέκονται και που εντάσσουν σε αυτές τις επιχειρηματικές τους διαπλοκές και άλλες δραστηριότητες, είτε στείνοντας παιχνίδια είτε ξεπλένοντας μαύρο χρήμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.